Πέγγι Τρικαλιώτη! Τι να ευχηθώ. Είμαστε καλά. Υγεία και χαμόγελα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχεις ωραίο χαμόγελο, γλυκούλα. Έχεις εδώ τα δοντάκια που μου αρέσουν πολύ. Είναι που δεν ήθελα να βάλω στην παιδική μου ηλικία. Σιδεράκια. Σιδεράκια. Οι γονείς μου δεν με πιέσανε και ιδιαίτερα και έγινα λαγός. Πρωταγωνιστή στην παράσταση Απολογία της Madame Curie, θέατρο Σταθμός. Είναι η ζωή της Marie Curie, την οποία εγώ δεν την ήξερα. Και μία μέρα η Ευσταθία, η οποία έχει γράψει το έργο, η γνωστή Ευσταθία, η τραγουδοποιός, έχει γράψει το έργο και τη μουσική, άρχισε να μου λέει την ιστορία της Marie Curie. Της λέω, θα το κάνεις θεατρικό και θα το παίξουν. Ναι. Και μετά από 3 χρόνια από την ημέρα εκείνη, μαζί με την Κίρκη Καραλή, φτιάξαμε αυτή την παράσταση και τον Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου και την Αγγελική Πασπαλιάρη. Τι είναι αυτό που σου έκανε το... Λες, το θέλω αυτό. Να σου πω. Γιατί εμείς την Κιουρί όλοι την ξέρουμε ότι ήταν μια γυναίκα που έχει πάρει 2 Νόμπελ. Που δόξασε τη Γαλλία αποσπώντας βραβείο Νόμπελ φυσικής. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι μαζί το πήραμε το Νόμπελ. Αν και βέβαια εγώ είμαι γυναίκα. Δεν είχα ιδέα ότι αυτό το πλάσμα έζησε 3 πάρα πολύ έντονους έρωτες της ζωής της. Έζησε πάθη, έκανε 2 παιδιά. Όλα αυτά που κατάφερε, τα κατάφερε με αδιανόητες στερήσεις. Δεν είχε να φάει. Δεν έχω τον χρόνο να αισθανθώ τίποτα από σωμάνω την αγανάκτηση ενός αθώου. Έχεις κάποια στοιχεία με τη ζωή της? Όλες οι γυναίκες, ξέρεις, που δουλεύουν πάρα πολύ και έχουν παιδιά, στο εύχομαι, ολόψυχα, αν στη ζωή σου θες να κάνεις παιδί, να κάνεις. Θέλω. Στο εύχομαι. Θα το καταλάβεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται να κάτσεις σπίτι σου. Εσύ δεν υπάρχει καμία περίπτωση, συνεχίζεις να δουλεύεις. Θα δεις ότι θα νιώθεις ενοχές. Ωστόσο, εσένα οι γιατροί σου είχαν πει ότι, Πέγγι μου, δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Ναι. Τελικά εσύ έκανες παιδί. Μίλησε μας. Ναι. Μου είχαν δώσει 0,01% πιθανότητες να κάνω παιδί. Τι σου είχαν πει οι γιατροί? Ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Είχαν ορμονικό πρόβλημα, το οποίο το παίκτησα ξαφνικά. Σε μια όχι πιτσιρικίστικη ηλικία. Δηλαδή, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν ήμουνα 25 χρονών. Και μου είπανε. Ξέχνα το, δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να κάνεις παιδί. Και έκανα παιδί με τον πιο φυσιολογικό τρόπο που υπάρχει. Πώς αισθάνθηκες τότε, ναι? Θύμωσα πάρα πολύ. Θύμωσα, στεναχωρήθηκα, κάκιωσα τον εαυτό μου, τους άλλους. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο που είδα ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν το ήξερα. Όπως? Έβγαλα ένα μαύρο κομμάτι, και δεν είναι ο μαύρο κομμάτι κατάθλιψης. Είδα τον κακό μου εαυτό. Δηλαδή, τι έκανες? Είχα θυμό. Είχα νεύρα πολύ. Και είχαν στιγμές που σκεφτόμουν αρνητικά. Πολύ αρνητικά. Για μένα, για κάποιους άλλους ανθρώπους. Θα παντρευτείτε ή δεν το... Ή. Δεν. Σύμφωνο συμβίωσης. Όχι, και δεν έχουμε κάνει τίποτα μόνο. Έχεις ζήσει έρωτες στη ζωή σου? Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω ζήσει έρωτες. Τι, έχεις φτάσει πατώματα? Έχω φτάσει πατώματα. Κέρατο? Έχω φάει. Πολύ? Δεν νομίζω ότι με αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν περνούσε από τις πόρτες. Σύλωσα! Σύλωσα τότε για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ηλικία λες? Τι λέω τώρα, τι θες, λέω. Τι θες? Οδυσσό. Τη είπα την ηλικία μου και είπα το σοκ. Είναι 40. Δεν το πιστεύω, ρε, εσύ αυτό. Και. Δεν το πιστεύω. Είμαι τόσα χρόνια στο χώρο. Και αυτή τη φορά δεν έχω καμία δικαιολογία. Είναι άδικο αυτό που κάνεις τον εαυτό σου. Τον είδα ξανά μπροστά μου. Βλέπεις τηλεόραση? Βλέπω ελάχιστα τηλεόραση. Βλέπεις Survivor, ας πούμε? Θα σου πω. Βλέπω Survivor. Φέτος δεν έχω δει. Πέρσι οι περισσότερες παραστάσεις που είχα ήταν απογευματινές, γύρναγα και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη από το θέατρο. Και ήθελα για λίγο να δω κάτι που δεν θα χρειαστεί να με κάνει να σκεφτώ. Κάτι να με χαλαρώσει. Έβλεπα λοιπόν όλο αυτό τον κόσμο που προσπαθούσε να το κάνει όλο αυτό. Και είναι λίγο αστείο για τους ανθρώπους αυτού που λέγω χαλάρωνα. Εμάς μας έχεις δει? Είδα την πρώτη εκπομπή. Α, κάτι. Ναι. Και? Είδα, μ' άρεσε πολύ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις τι. Μ' άρεσε, με δουλεύουν όλοι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έκανες την έναρξή σου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα
είτε είσαι στην τηλεόραση, είτε πάνω, είτε πάνω στη σκηνή, δηλαδή στο θέατρο, είτε σε μια σχέση ερωτική, είτε σε μια σχέση φιλική. Το θέμα είναι η ειλικρίνεια. Μετά από την ειλικρίνεια. Γενικότερα δεν παίζει. Ναι. Αυτό λοιπόν εμένα που μου άρεσε εκείνο αυτό το πρώτο που είδα, ήταν αυτό. Και σου εύχομαι να πας καλά. Ετοιμάζεις κάτι άλλο επαγγελματικά? Του χρόνου κάποια πράγματα, δεν είναι, μπορώ να τα πω ακόμα. Και το καλοκαίρι αυτό που θέλω, επειδή έκανα μέσα σε 6 μήνες 3 πρεμιέρες. Να κάνεις γυμνισμό. Να κάνω. Ναι, δεν έχω κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχεις κάνει γυμνισμό? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχεις κάνει γυμνισμό? Στα Κουφονίσια. Πώς είναι γυμνισμός? Και εγώ θέλω να κάνω. Λοιπόν, θέλω να ξέρω ότι σίγουρα δεν θα με δει κανείς. Εμάς δεν μας είδε κανείς. Είναι από τα πιο απελευθερωτικά πράγματα που υπάρχει, πώς ειδικά στάνεις? Όταν μπαίνεις μέσα στο νερό. Πώς. Νιώθεις μια κάθαρση. Νιώθεις το νερό να σε ακουμπάει παντού. Είναι σαν να καθαρίζεσαι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Εγώ νιώθω απολύτως ελεύθερη και ήρεμη και ευτυχισμένη. Να πούμε, εκτός από αυτό που είπαμε στην αρχή, υγεία και χαμόγελα. Ψυχική και σωματική. Και ψυχική και σωματική, γιατί ψυχική τον τελευταίο καιρό. Και ειλικρίνεια. Ναι, ναι, σώθηκες τώρα, έλα. Έλα, Σάσα. Τσίπρας. Ειλικρίνεια, Τσίπρας. Την αγαπώ. Γεια μας. Λυγιά της αχάριστης. Αυτού που την ψήλωσε.